τι εισπράττουμε από εκεί. Θα κάνουμε αρχή με την Μόσχα. Θα πάμε και στη Νέα Υόρκη, να τους βλέπω και τους δύο παρακαλώ. Συνεπώς, ας ξεκινήσουμε από τον Αχιλέα Πατσούκα. Αχιλέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστα. Λοιπόν, εν αναμονή της απάντησης των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ για τις ρωσικές προτάσεις για τις εγγύησεις ασφαλείας, η Μόσχα σε όλους τους τόνους διαμηνεί πως δεν σκοπεύει να επιτεθεί στην Ουκρανία. Μάλιστα, σε αυτή τη θέση, η οποία επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, βρήκε ένα προσδόκητο σύμμαχο. Και ο σκοπός είναι αυτός, το Κίεβο. Συγκεκριμένα, χθες, ύστερα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η ανακοίνωση την οποία εξέδωσε είναι πως πράγματι υπάρχουν ρωσικά στρατεύματα, τα οποία υπάρχουν τους περισσότερους τελευταίους μήνες στα σύνορα. Ωστόσο, οι κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων, σύμφωνα πάντα με το Συμβούλιο Ασφαλείας του Κίεβου, δεν προμηνύουν επίθεση στην Ουκρανία. Αντίθετη τώρα είναι η εικόνα η οποία δίνουν οι Ρώσοι πολίτες του Ντονμπάς, οι οποίοι καταγγέλνουν πως ο Ουκρανικός στρατός με βαρύτατο οπλισμό είναι σε διάταξη μάχης. Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν στο πλευρό του Ουκρανικού στρατού, σύμφωνα πάντα με τους Ρώσους αντάρτες του Ντονμπάς, βρίσκεται και η ακροδεξιά παραστρατιωτική οργάνωση του δεξιού τομέα, η οποία, Χρύσανθε, στον πόλεμο του 2014 είχε προβεί, σύμφωνα με μαρτυρίες του Ντονμπάς, σε ακρότητες. Μπορεί λοιπόν η Μόσχα να χρήσατε να διαμηνεί πως δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο Κίεβο. Ωστόσο, αυτό που υπενθυμίζει είναι πως έχει ορίσει εδώ και πολύ καιρό κάποιες κόκκινες γραμμές. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον, μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Δεύτερον, το ΝΑΤΟ να μην αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία και δευτερεύοντας στη Γεωργία. Αλλά και φυσικά πως σε περίπτωση που επιτεθεί ο Ουκρανικός στρατός στους Ρώσους πολίτες του Ντονμπάς, τότε η απάντηση θα είναι ακαριά. Ναι. Γι' αυτό και όλα κρίνονται πια σε μια πολύ λεπτή γραμμή. Τώρα, Δημήτρη Φιλιππίδη, τι έχουμε από εκεί, από τη Νέα Υόρκη? Πραγματικά μια πολύ λεπτή γραμμή θα κρίνει τα πάντα. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από λίγη ώρα η κυρία Ψάκη, απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι Ουκρανοί είναι ενοχλημένοι από την αμερικανική στάση για όλα αυτά τα οποία αναφέρονται για επίθεση, είπε χαρακτηριστικά ότι η Αμερική πράττει το καλύτερο για την Αμερική. Οι πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν δείχνουν επικείμενη επίθεση. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει πλέον όλη η προσπάθεια της αμερικανικής διπλωματίας είναι πάνω στο Plan B. Προσπαθούν να πείσουν τους Ευρωπαίους εταίρους ότι υπάρχει Plan B όσον αφορά κυρίως την ενέργεια και όσον αφορά κυρίως την επόμενη μέρα μιας πιθανής σύραξης ή μιας πιθανής επιβολής κυρώσεων. Οι κυρώσεις, όπως λένε χαρακτηριστικά στην Ουάσιγκτον, πρέπει να είναι πραγματικά πολύ δυνατές. Από εκεί και πέρα υπάρχει επιτροπή Αμερικανών γερουσιαστών που φεύγει αυτή τη στιγμή για Βρυξέλλες και μετά συνεχίζει για το Κίεβο. Σε λίγη ώρα ο πρόεδρος Biden θα ενημερώσει με τη μορφή απορρίτου σημαντικό αριθμό γερουσιαστών και βουλευτών για το τι έγινε μέχρι σήμερα και τι γίνεται από εδώ και πέρα. Βεβαίως αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι επισημαίνουν όλες οι πλευρές ότι ό,τι και να γίνει πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί η προσπάθεια της Αμερικής είναι να αποτρέψει την επικείμενη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Με αυτή τη λογική πρέπει να υπάρχει προληπτική πολιτική και με αυτή τη λογική πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια, αλλά κυρίως να αποδείξει η Αμερική ότι η Ευρώπη είναι δίπλα της. Χθες το βράδυ υπήρξε μια πολύ σημαντική επαφή του κυρίου Biden με τους Ευρωπαίους εταίρους. Εκείνο που τόνισε ο κύριος Biden είναι ότι υπάρχει ομοφωνία και ότι υπάρχει, αν θέλετε, και συστράτευση όλων των δυνάμεων. Μάλιστα. Και για τις κυρώσεις και για το Plan B. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Κρατάμε τη γραμμή επικοινωνίας ανοιχτή. Αν παραστεί...